Η δουλειά του Συμβούλου έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα περισσότερα έργα σήμερα απαιτούν έναν συνδυασμό δεξιοτήτων. Ακόμα και η απάντηση στην ερώτηση τι κάνει ένα καλό consultant διαφέρει στην εξέλιξη του ανθρώπου μέσα στον οργανισμό. Στην αρχή, ένας άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί καλά μέσα στις ομάδες, καθώς εξελίσσεται, μεταβάλλεται ο ρόλος στο να χτίζει ο ίδιος ομάδες και να τις καθοδηγεί αυτές τις ομάδες. Μέσα σε αυτό, όμως, εγώ προσωπικά διακρίνω κάποιες σταθερές. Η μία είναι ότι θεωρώ ότι ένας σύμβουλος πρέπει να έχει αυτό που λέμε κοινή λογική και δομημένη σκέψη. Δομημένη σκέψη σημαίνει να μπορεί να προσλάβει δεδομένα γύρω από το ένα πρόβλημα, να τα κάνει, να το επαναδιατυπώνει, να το κάνει reframe που λέμε και να βρίσκει λύσεις σε αυτό. Δεύτερο πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ένας σύμβουλος πρέπει να μένει δίπλα στην τεχνολογία. Να σκέφτεται, να εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και να φέρνει νέες και σύγχρονες λύσεις στους πελάτες του. Και ένα τρίτο εξίσου σημαντικό είναι η δυνατότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά και με σαφήνεια. Η συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον που ξεκινάει σήμερα θα ήταν να έχει υπομονή, πίστη στον εαυτό του και ταυτόχρονα να ψάχνετε. Να ψάχνετε συνεχώς και να προσπαθεί να κάνει το extra mile. Η άποψή μου για τον ελεύθερο χρόνο είναι ότι πρέπει να το δημιουργούμε και κάπως από μόνοι μας. Η διάσταση του κάνω, δημιουργούμε κάποιες προγραμματισμένες ρουτίνες στην καθημερινότητά μας. Προγραμματισμένες δεσμεύσεις απέναντι στο παιδί μας, στη σύντροφό μας, στην οικογένεια και τους φίλους μας, δημιουργούν κάποιες σταθερές με την γύρω από τις οποίες μετά προσπαθούμε να οργανώσουμε και τη δουλειά μας. Και όχι το ανάποδο. Δεν είναι πάντα εύκολο, είναι δύσκολο αυτό, αλλά μέσα από μια τέτοια διαδικασία, καμιά φορά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πολλά πράγματα που φαίνονται ότι είναι επίγοντα για να γίνει κάτι σε μια ώρα που κανονικά θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση, μπορεί και να περιμένουν. Και τα περιστατικά που είναι πραγματικά επίγοντα, που απαιτούν να διακόψει το παιχνίδι με το παιδί σου και να μπει σε μια συζήτηση, είναι πολύ λιγότερα. Στον ελεύθερο μου χρόνο, μου αρέσει να περνάω χρόνο με την κόρη μου, να βλέπω τους φίλους μου, να χαλαρώνω με τους φίλους μου, να βλέπω την αγαπημένη μου ομάδα του ΠΑΟΚ. Και να διαβάζω βιβλία. Επίσης παίζω σκάκι, online κυρίως, γιατί πλέον παίζουμε online. Δεν είναι ακριβώς ρητό, είναι μια φράση που έλεγε η μαμά μου και μου έχει μείνει και τη φέρνω συχνά πυκνά στο μυαλό μου έτσι και λίγο με μια έτσι ευχάριστη διάθεση και ήταν ότι οι έξυπνοι άνθρωποι μαθαίνουν από τα λάθη των αλλωνών, όλοι οι υπόλοιποι από τα δικά τους.